Είναι από τις περιπτώσεις που έχουμε αρχίσει την κουβέντα πριν αρχίσει να γράφει το μηχάνημα. Και είναι λάθος αυτό, γιατί όταν είσαι με τέτοιο άνθρωπο, τι να πρωτοποιείς, από πού να πρωταρχίσεις, να αρχίσω με το ότι είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ και σε πιάνω και μιλάμε και έχω αυτή την ανταλλαγή ενέργεια. Το ξέρεις ότι είσαι αγαπημένος μου. Όχι τώρα, εδώ και καιρό. Ναι, ναι, και έγινε τελείως ξαφνικά. Σόφη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί σήμερα. Αρχικά. Και εγώ. Να αρχίσουμε με τα διαδικαστικά. Διαδικαστικά, όχι ακριβώς, γιατί έχεις μια παραστασάρα φέτος εδώ στο Ήβη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το Tok Tok. Και είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί σε αυτό το ρόλο δεν κάνω την Ξανθιά, δεν κάνω την Οστιμούλα, δεν κάνω την Πεταχτούλα. Είμαι μελαχρινή, είμαι με γυαλιά. Η κυρία Μπιμπίκα με το όνομα. Κυρία Κλεοπάτρα Μπιμπίκα, Μαρία Κλεοπάτρα Μπιμπίκα. Μαρία Κλεοπάτρα Μπιμπίκα. Μία από τις πιο θρυλικές μορφές του ελληνικού σινεμά, ο Ζανίνο. Ο κακός του ελληνικού κινηματογράφου. Πάντως δεν σε σταμάτησε από το να μπει στη δουλειά αυτή ο πατέρας σου. Βρε, εγώ γεννήθηκα στο θέατρο. Αυτό το ξέρω ότι έχει γεννήθει στο θέατρο, αλλά δεν θα μπορούσε. Και είναι και άλλα παιδιά που έχουν γεννήσει στο θέατρο, αλλά οι γονείς τους, επειδή έχουν ζήσει τα δύσκολα της δουλειάς αυτής. Ήταν τρόπο ζωής, αγάπη μου. Εγώ γεννήθηκα στα Μπουλούκια. Ήμασταν περιοδεύων θίεσος. Από 9 ημερών είμαι σε περιοδία. Αληθεύει αυτό που έχω διαβάσει, ότι η Μαρινέλα είναι αυτή που σου έδωσε πρώτη φορά μικρόφωνο? Ναι. Ήμουνα στην παλιά Αθήνα το 68 και με είχαν δει στο θέατρο και τότε. Το σόου λεγόταν Ρεβί Πίστας. Και πήγα εκεί να κάνω θεατρικό νούμερο κτλ. Εν τω μεταξύ υπήρχε μία τραγουδίστρια, η Έλια Φιλίππου, Κυπρία, η οποία δεν ξέρω τι έγινε και τσακώθηκε. Μείναν ξέμπαρκα δύο τραγούδια. Μου λέει η Μαρινέλα, τραγουδάς? Λέω, τραγουδάω θεατρικά. Γέλα, μου λέει, να πεις το τραγούδι. Καλέ, μου λέει, είσαι καταπληκτική, εσύ θα πεις τα τραγούδια. Και μου είχε πει ο πατέρας μου τότε στην παλιά Αθήνα. Του λέω, μπαμπά, θα έρθεις να με δεις? Και βέβαια, μου λέει, θα έρθω να σε δω. Έρχεται, βλέπω την παράσταση, λέω, πώς ήμουνα? Μου λέει, κοίτα παιδί μου, εάν δεν σε βλέπανε και σε ακούγανε μόνο, έπρεπε να έχεις φάει πάρα πολύ ξύλο. Αλήθεια. Μου λέει, τι γλιτώνεις, γιατί σε βλέπουνε κιόλας. Είσαι ερωτεύσιμος άνθρωπος, Σόφη. Και δεν το λέω με την έννοια του πεσήματος του. Να την πω και με το, και με το πέσιμο, αν θες. Αλλά αλήθεια σου λέω, είσαι άνθρωπος που αυτό που λέμε, ερωτεύομαι κάποιον για αυτά που λέει, για την ενέργειά του, το μεταδίδεις απόλυτα, 100%. Ο κόσμος σε φλερτάρει. Από 25 χρονών μέχρι 35 μεγαλύτερο. Έλα, πες μου. Πες μου πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό. Εγώ. Βγαίνεις. Όχι, δεν βγαίνω βέβαια. Αλλά του λέω να σου πω, ζητάς τη γιαγιά σου, αγάπη μου, ούτε καν τη μαμά σου. Έχει υπόψη ότι όλοι μου οι φίλοι κολλητοί είναι πάρα πολύ μικρά παιδιά. Είναι μέχρι 35. Λέω μετά από 35, 38, 40, είσαι γέρος, τελεία. Πλάκα κάνω, αλλά όλοι μου οι φίλοι είναι νέα παιδιά. Δεν έζησα την εφηβεία μου και ζω τώρα την παιδικότητά μου. Εγώ δούλευα από παιδί. Δεν έζησα παιδικά χρόνια, δεν έζησα εφηβεία. Ούτε τους έρωτες, ρε Σόφη. Όχι. Καταρχάς, όταν ήμουν πιτσιρίκα, δεν τολμούσε κανείς να με πλησιάσει λόγω του πατέρα μου. Τον βλέπανε και κόβανε, τους κοβόταν το αίμα. Πρέπει να σου πω ότι εγώ, όταν ερωτεύτηκα τον Τζαβάρα, έφυγα από το σπίτι μου. Δεν το δέχτηκε ο πατέρας σου? Ο πατέρας μου έλεγε ότι ο καλλιτέχνης ή δεν πρέπει να παντρεύεται καθόλου ή πρέπει να παντρεύεται πάρα πολύ αργά. Την αγαπώ. Σοφή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη. Θέλω αγκαλιά. Τεραστία ομπέρα στάζω. Και πέφτουμε. Και μου πέφτει το είδωλο, παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, αλήθεια. Σου πέφτει το είδωλο και φεύγει το μάτι το.